Σας ευχαριστώ. Για την Γκουε τώρα η κυρία Τσίμερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιούνκερ και εξ ονόματος της δικής μου ομάδας, να σας εκφράσω τα συλληπιτήριά μας. Σας διαβεβαιώ πως πραγματικά συμπάσχουμε με τον άνθρωπο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Τώρα για την ομιλία που εκφωνήσατε για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το πρόβλημα της μετανάστευσης. Να πω δύο πράγματα. Είναι γνωστό πως ο Δίας απήγαγε την Ευρώπη, την πριγκίπισσα αυτή, η οποία ήταν νομίζω η πρώτη μετανάστης στην Ευρώπη. Μας έδωσε το όνομα αυτής της Ηπείρου. Γι' αυτό λεγόμαστε Ευρωπαίοι. Εσείς είπατε πως είναι ψευδαίσθηση να πιστεύουμε πως το πρόβλημα αυτό θα λυθεί σύντομα. Πράγματι, είναι ψευδαίσθηση. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του αιώνα μας και θεωρώ πως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εξίσου σοβαρά όπως την κλιματική αλλαγή ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Τις προτάσεις σας εγώ τις βλέπω ως μήνυμα σε αυτούς, είτε είναι εντός της αίθουσας, είτε είναι υπεύθυνοι στα κράτη-μέλη, είτε λένε ανοιχτά ρατσιστικές θέσεις και λένε πως η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι ανοιχτή, αλλά η Ευρώπη πρέπει πρώτα απ' όλα να φροντίσει τα δικά της συμφέροντα. Και επανέρχονται σε εθνικές και εθνικιστικές θέσεις. Να δούμε τις προτάσεις σας. Κάποιες μου φαίνονται ως ένα καλό βήμα, κάποιες δεν πάνε αρκετά μακριά, αλλά νομίζω πως θα έχουμε την ευκαιρία να τις δούμε στην συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζω όλες τις προτάσεις που μιλάνε για νόμιμες δυνατότητες μετανάστευσης. Πως πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη και αλληλέγγυα στάση και να μην παραμείνουμε σε μια ποσόστοση η οποία δεν θα λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ανάγκες των ανθρώπων, επανένωση οικογενειών κτλ. Πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά. Και βεβαίως σημειώνουμε αυτό το οποίο λέτε για την σύμβαση της Γενέβης, για το δικαίωμα στο άσυλο, ότι δεν θα μειωθούν αυτά τα δικαιώματα. Αυτά πρέπει να παραμείνουν. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι κατεπήγον για την Ελλάδα και για το πώς λύνουμε τα προβλήματα μας εντός Ένωσης. Ειδικά στο ζήτημα της Ελλάδας και των προσφύγων βλέπουμε ότι τέμνονται αυτά τα δύο πράγματα. Οι εικόνες από την ΚΟ βλέπουμε πως τίθενται ερωτήματα για το αν λειτουργεί καν το κράτος και αν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του και απέναντι στους πρόσφυγες. Στην Ουγγαρία επίσης βλέπουμε πως ταπεινώνονται χώρες και επίσης είναι σαφές πως οι υπουργοί των οικονομικών πλέον έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ευρώπης, οι αρχηγοί κρατών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν γίνει θεατές. Αυτά πρέπει να τελειώσουν και αν είμαστε σοβαροί θα πρέπει κάποια στιγμή οι αρχηγοί των κυβερνήσεων να φύγουν από την κοντόφθαλμη και εθνικιστική λογική τους, γιατί θα καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Τσίμερ, συντομεύεται. Ναι, μία λέξη ακόμα. Ο κύριος Γιούνκερ μίλησε τρεις φορές παραπάνω ο κύριος Γιούνκερ. Λοιπόν, είπατε πως δεν πρέπει να μετράμε την κάθε λέξη. Δεν το έκανα στην ομιλία σας, αλλά κοίταξα ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Δεν μιλάτε για τα κοινωνικά,
Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο ως προτεραιότητα. Αλλάξτε το αυτό. Αλλάξτε το. Αυτή είναι η κοινή μας αποστολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τσίμερ, το κάνετε συνεχώς. Είμαι πάντα γενναιόδωρος. Μιλήσατε 2 λεπτά παραπάνω. Και μετά να μου λέτε πως μίλησε παραπάνω ο κύριος Γιούνκερ, άρα μπορώ και εγώ. Μα εντάξει. Δεν είστε...